Στη σημερινή μας συνάντηση, συζήτηση, ομιλία συζήτηση και ξεκινάμε. Πρώτα θα ομιλήσει ο πρώτος ομιλητής θα είναι ο Γιώργος Τσουκαλάς, ο οποίος είναι υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με τη Λαϊκή Συσπήρωση στην Περιφερειακή Ενότητα Καρύπνου. Μετά θα ακολουθήσει δική μου ομιλία, σαν υποψήφιος δήμαρχος με τη Λαϊκή Συσπήρωση Πάτμου, και μετά μπορούμε να κάνουμε και μια συζήτηση επικοδομητική με ερωτήσεις ή και αν κάποιος οποιοσδήποτε θέλει να τοποθετηθεί, είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο. Οπότε ξεκινάμε με τον Γιώργο τον Τσουκαλά. Καλησπέρα και από μένα, ευχαριστούμε που ήρθατε. Εγώ να σας πω ότι επικεφαλής στην περιφέρεια είναι ο Γιάννης ο Αγγέλου, απόσταλος συνταγματάρχη, και τώρα η υποψήφια για την Περιφερειακή Ενότητα Καλύμνου είναι Γουρλάτ Νικόλαος, Κότσορο Ελένη, Μαΐλη Καλλιόπη, Ρίγας Μικές, που είναι από την Κάλυμνο, από τους Λειψούς είναι ο Μαθής Ελευθέριος, και από τη Λέρο και την Πάκου είμαι εγώ. Φίλες και φίλοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, τώρα είναι ανάγκη να ακουστεί δυνατά η φωνή του λαού των νησιών, να χαράξουμε μια εντελώς διαφορετική πορεία, να ενισχυθούν οι δυνάμεις της πραγματικής λαϊκής αντιπολίτευσης. Στο δίλημα, τα κέρδη του ζει η ζωή μας, να απαντήσουμε κανένα συμβιβασμός με τη χαμοζωή, απαιτούμε ζωή ανθρώπινη με δικαιώματα. Να εκφραστεί και στην κάρτη η διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας και η αντίθεσή μας στα αντιλαϊκά μέτρα και στους επικίνδυνους σχεδιασμούς. Εμείς θα είμαστε δίπλα στο λαό, στις αγωνίες του, στις διεκδικήσεις του, στα αιτήματά του. Όπως έγινε και τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα η λαϊκή συσπήρωση είναι η αληθινή εκκοίηση ότι τα προβλήματα του λαού, των εργατών, της νεολαίας, θα αναδεικνύονται μέσα στα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια. Η λαϊκή συσπήρωση είναι η σίγουρα η μόνη ανιδιοτελής επιλογή, γιατί δεν έχουμε δεσμεύσεις με επιχειρηματικά και άλλα ξένα προς το λαό συμφέροντα. Η μόνη της δέσμευση, η μόνη της εξάρτηση είναι οι λαϊκές ανάγκες. Και για αυτές τις ανάγκες των εργαζομένων, των φτωχών, αυτοαπασχολούμενων, των παιδιών μας, η λαϊκή συσπήρωση δεσμεύεται πως θα καταθέσει όλες τις δυνάμεις. Εμείς θέλουμε το λαό στο προσκήνιο των γεγονότων να κατεβαίνει στον δρόμο, να παίρνει μέρος στο σύλλογο, στο σωματείο, στο φορέα. Εκεί να συζητιούνται όλες οι απόψεις και να αποφασίζουμε πώς αγωνιστικά και διεκδικητικά θα παλεύουμε για αυτά που μας θέλουν. Είμαστε αυτοί που συναντηθήκαμε στις απεργίες, στα συλλαλητήρια για το μεροκάματο, το μισθό, τη σύνταξη, τις κινητοποιήσεις έξω από τα κέντρα υγείας και τα νοσοκομεία για τη δημόσια και δωρεάν υγεία του λαού μας, στις πλατείες για σύγχρονη και δωρεάν εκπαίδευση, για μόνιμες προσλήψεις εκπαιδευτικών, νοσηλευτών, γιατρών, στις συγκεντρώσεις έξω από τις τράπεζες ενάντια στους πληστηριασμούς της λαϊκής περιουσίας, ενάντια στα αντιλαϊκά νομοσχέδια που μας γυρίζουν ένα αιώνα πίσω με 13 ώρες εργασίας την ημέρα, στις συγκεντρώσεις ενάντια στην ακρίβεια, ενάντια στις επεμβάσεις και στους υπεραλιστικούς πολέμους. Στη λαϊκή συσπήρωση στο Δήμο και στην Περιφέρεια δεν συσπηρώνονται μόνο δυνάμεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, αλλά κάθε αγωνιστής, κάθε τίμιος άνθρωπος που θέλει να παλέψει για το δίκαιο και τα λαϊκά συμφέροντα. Φίλες και φίλοι, ποτάμι προβλημάτων ξεκίνεται στους δρόμους, στους χώρους δουλειάς, στα καφενεία, στα μαγαζιά, παντού όπου γυρίσαμε και κουβεντιάσαμε με το λαό των νησιών μας. Τι θα γίνει με την ακρίβεια, με τα πανάκριβα εισιτήρια, φτωχολογικά και αεροπορικά, με τα σκουπίδια που μας πνίγουν, με το νερό, με την αποχέτευση, με τους βιολογικούς που αναβλύζουν αρώματα, με τα ηφαίστεια σε κάθε χώρο κάψης σκουπιδιών που βάζουν σε κίνδυνο την υγεία μας, με τα σχολεία που καταραίουν, με την υγεία μας, τα νοσοκομεία και κέντρα υγείας που απειλούνται με περαιτέρω υποπάθηση,
με την αβάσταστη φορολογία, με το ΦΠΑ, με τον πολιτισμό-αθλητισμό και τα πολιτιστικά μας μνημεία, με το περιβάλλον και τον βιασμό του, τις καταπατήσεις παραλίες, την αντιπλημμυρική και αντιπλημμυρική προστασία, με τα σχέδια ανατοποίησης του Αιγαίου. Θα μας σώσουν τα διάφορα επιχειρηματικά μοντέλα, οι έξυπνες πόλεις και τα διάφορα φλιναφήματα που ακούμε στην προεκλογική πασαρέλα, ή η γνώση της αναγκαιότητας. Της αναγκαιότητας του αγώνα για τα απλά και καθημερινά που συνιστούν και καθορίζουν τη ζωή μας. Το πρόγραμμά μας δεν αφορά εργολογικά και επιχειρηματικά συμφέροντα. Δεν σχετίζεται με το να δημιουργήσει το στρατό των αυλικών και παρατρεχάμενων που θα συντίζονται από ειστέρημα του λαού των νησιών μας, αλλά στοχεύει στο να αλαφρύνουμε τον πόνο και τα βάσανά του, τις δυσκολίες του, εξαιτίας των αντιλαϊκών πολιτικών των κυβερνήσεων, της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, μαζί και χώρια που ακολουθούν πιστά τις εντολές Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και εξαιτίας των πολιτικών που ακολουθούν στους Δήμους και στις περιφέρειες από τους δικούς τους εκλεκτούς, που κατά τα άλλα μας λένε είτε ότι είναι υπερκομματικοί, είτε ανεξάρτητοι, είτε ότι έχουν τεράστιες διαφορές. Αλήθεια, ποιες είναι οι διαφορές τους? Ακούσατε να διαφωνούν για το νομοθετικό πλαίσιο που ψήφισαν οι κυβερνήσεις και τσακίζει κόκαλα? Ακούσατε να διαφωνούν για την ανταποκριτικότητα στα έργα? Μήπως ακούσατε να λένε μια λέξη για την υποχρηματοδότηση των ΟΤΑ, για τους κουτσουρεμένους μισθού, τις συντάξεις, τους αντεργατικούς νόμους, τις δεκάδες ελαστικές συμβάσεις εργασίας, για την εργασιακή ζούγκλα, τα ξενοδοχεία και τόσα άλλα? Όχι βέβαια, δηλώνουν αναρμόδιοι για όλα αυτά. Μας λένε, φορέστε παντόφλες, μην κάνετε θόρυβο και ξυπνήσει ο Υπουργός. Φίλες και φίλοι, οι δημοτικές και περιφερειακές εκλογές είναι αμυγός πολιτικές εκλογές και έχουν χρώμα. Ή θα είσαι με το μαύρο και το γκρίζο της συντήρησης που βλέπει μόνο κέρδη και εκφράζουν οι συνδυασμοί των αστικών κομμάτων και των οικονομικών συμφερόντων με όλους τους φερετζέδες τους, ή θα είσαι με το κόκκινο της λαϊκής ανάστασης, της λαϊκής αξιοπρέπειας και ελπίδας που θεωρεί τις ζωές των ανθρώπων και τις ανάγκες τους πάνω από τα κέρδη των λίγων. Αυτούς τους λίγους που δεν έχουν χόρταση έχουμε απέναντί μας και το πολιτικό τους προσωπικό, της κυβέρνησης, τους βαστάζουν τους στο Δήμο και στην περιφέρεια και αυτό προσπαθούν να κρύψουν με λεκτικές περικοπλάδες και νεολογισμούς που ψάχνουμε κάθε φορά το λεξικό για να βρούμε τι θέλει επιτέλους να πει ο ποιητής. Η δική μας η φύτρα είναι άλλη. Δεν βολεύεται στα σαλόνια τους. Δεν ευελπιστεί σε μια εξουσία της προσαρμογής, αλλά στην εξουσία της ανατροπής. Η λαϊκή συσπήρωση είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να εκφράσει μέσα στα δημοτικά και περιφερικά συμβούλια τους αγώνες και τις διεκδικήσεις των εργαζομένων, τις αγωνίες των αυτοαπασχολούμενων και την νεολαία, την πάλη τους για την προστασία της ζωής και του περιβάλλοντος. Η μόνη που μπορεί να αντισταθεί και να αντιπαρατεθεί ενάντια στα αντιλαϊκά χαράτσια, απαιτώντας την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης με σκοπό την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών στα νησιά μας. Αυτό έκανε σε όλη αυτή τη θητεία που τελειώνει. Η λαϊκή συσπήρωση είναι η μόνη δύναμη που όλο αυτόν τον καιρό έφερνε στο Περιφερειακό Συμβούλιο τη φωνή και τις διεκδικήσεις των εργαζομένων. Ήταν η μόνη που έβαζε θέμα στελέχωσης όλων των υπηρεσιών της περιφέρειας στα νησιά μας με μόνιμους εργαζόμενους όλων των ειδικοτήτων. Η λαϊκή συσπήρωση είναι η μόνη δύναμη που τάσσεται ενάντια σε αντιδραστικές αλλαγές όπως η υποχρηματοδότηση και η περαιτέρω ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση της δημόσιας υγείας, συνεχώρηση αρμοδιοτήτων στην περιφέρεια, σπάζοντας έτσι το ενιαίο του δημόσιου συστήματος υγείας, θέση που προωθούν οι άλλοι συνδυασμοί, τάζοντας δήθεν καλύτερες υπηρεσίες υγείας. Η λαϊκή συσπήρωση τάσσεται ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων που σημαίνει κέρδη για τους ομίλους, χαράτσια για το λαό. Είναι ενάντια στην εμπορευματοποίηση παραλιών και εκτάσεων. Είναι η μόνη που κάνει προτάσεις για έργα υποδομών,
όπως λιμενικά, αντιπλημμυρικά, αντιπυρικά, εξασφάλιση φθηνού υγιεινού πόσιμου νερού για τα νησιά μας. Η λαϊκή συσπήρωση έχει θέση στήριξης του μαζικού αθλητισμού και πολιτισμού χωρίς την παρουσία επιχειρηματικών συμφερόντων. Είναι η μόνη συνεπής δύναμη που καταδικάζει την εμπλοκή της Ελλάδας στους υπερελεστικούς πολέμους που γεννούν φτώχεια και προσφυγιά και μετατρέπουν τα νησιά μας σε φυλακές ψυχών. Γιατί σε τελική ανάλυση είναι οι μόνοι δοκιμασμένοι, σταθεροί αγωνιστές του εργατικού λαϊκού κινήματος. Η λαϊκή συσπήρωση αποτελεί τη μοναδική εγγύηση ότι ζητήματα όπως τα παραπάνω θα βρεθούν στην ατζέντα της επόμενης μέρας. Φίλες και φίλοι, σε όλες τις κάλπες ρίχνουμε το ψηφοδέλτιο με το κόκκινο γαρίφαλο. Να βαφτεί ο χάρτης με το κόκκινο της ελπίδας και του αγώνα. Σας καλούμε την Κυριακή να βαδίσουμε τον δρόμο της τιμής και του αγώνα. Σας καλούμε να πάτε μαζικά στις κάλπες και να ρίξετε το ψηφοδέλτιο με το γαρίφαλο σε δήμους και περιφέρεια. Λοιπόν, δυστυχώς είμαι αναγκασμένος να ξεκινήσω την ομιλία με μια καταγγελία, η οποία θα είναι και έγγραφη σήμερα ή αύριο. Αυτή η καταγγελία αφορά ότι σε λαϊκή συσπήρωση υπάρχει, στην οπτική παράταξη, ζητήσαμε πριν 3-4 μέρες να μας δοθεί η αίθουσα του πνευματικού κέντρου Πάρκου, Πάρκου, δηλαδή μια αίθουσα πάνω στο η μεγάλη αίθουσα για να κάνουμε αυτή τη σημερινή εκδήλωση. Δηλαδή τη ζητήσαμε για σήμερα, την Τετάρτη. Δυστυχώς, πάλι, γιατί αυτό έχει γίνει κατ' επανάληψη, η σημερινή Δημοτική Αρχή και η Διοίκηση του Πάρκου Πνευματικού Κέντρου, ταυτόχρονα και η νομική σύμβουλος, η έμιστη νομική σύμβουλος του Δήμου, με τον έναν ή άλλο τρόπο, βαφτίζοντας το κρέας ψάρι, μας απέρριψαν το αίτημα. Και χαρακτηριστικά ανέφεραν ότι ενώ το καταστατικό χρήσης των χώρων του Πάτμιου αναφέρει επιλέξει δευτερευόντως και αναλόγως της διαθεσιμότητας θα διατίθεται οι χώροι της για δράσεις οι οποίες έχουν την ωφελή εκπαιδευτικό σκοπό συνέδρια, συμπόσια, συγκεντρώσεις ή συνελεύσεις σωματείων, συλλόγων, πολιτικών, εδώ είναι τώρα, πολιτικών κομμάτων, μέσα παρένθεση, εκτός προεκλογικής περίοδου, διαλέξεις, ημερίδες κλπ. Δηλαδή, το τρέας ψάρι είναι ότι βάφτισαν η Δημοτική Παράταξη Λαϊκής Συσπήρωσης, υπάρχει, τη βάφτισαν πολιτικό κόμμα, σύμφωνα με τη δική τους λογική, και εξ αυτού, μάλιστα την ονομάζουν εκεί στο έγγραφο που μας έδωσαν, πολιτική οντότητα. Νέα ορολογία. Και εξ αυτού του λόγου μας απέκλεισαν το να μας δοθεί το πάντο. Πέραν αυτό το αίτημα, εγώ κατ' επανάληψη ως Δημοτικός Σύμβουλος εκπροσωπώντας τη Λαϊκή Συσπήρωση καθ' όλη την τετραετία, αλλά και πριν από τις προηγούμενες εκλογές, το είχα θέσει με επιτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο και εγγράφους κλπ. Ότι πρέπει να γίνει αλλαγή. Δηλαδή αυτό περί πολιτικών κομμάτων και εκτός προεκλογικής περίοδου, είναι μια αντιδραστικότατη, σκοταδιστική, αντιδημοκρατική, μέχρι φασιστική θα έλεγα, διάταξη. Και μάλιστα λαμβανωμένο υπόψη ότι εδώ στο νησί δεν υπάρχει κι άλλος χώρος για να γίνει μια εκδήλωση, συζήτηση κλπ. Παρ' όλα αυτά, αυτοί πήραν αυτή την απόφαση και εμείς θα το καταγγέλουμε και σήμερα δια του λόγου, αλλά και εγγράφως να το καταγγείλουμε, γιατί πιστεύουμε ότι είναι μια πάρα πολύ αντιδραστική απόφαση. Δεν ξέρω πού σκοπεύουν, τέλος πάντων. Στη φήμωση, είναι κάτι που είναι πολύ αδιανόητο. Λοιπόν, τώρα θα προσπαθήσω να κάνω μια σχετικά συνοπτική παρουσίαση της δράσης μας
και των προγραμματικών θέσεων και διεκδικήσεων της λαϊκής συσπήρωσης Πάτμου. Βέβαια, αυτά τα αναφέρουμε ως ένα βαθμό εκτενώς και στο πρόγραμμα που έχουμε κυκλοφορήσει, το οποίο σημειωτέων πιάνει, πιστεύω, είναι 16 σελίδες και πιάνει αρκετά θέματα, τα οποία κάποιοι μπορεί να διαφοροποιούνται και είναι και θεμητό σε κάποιες θέσεις που μπορεί να έχουμε αναπτύξει και αυτό είναι θεμητό και είμαστε ανοιχτοί και στο διάλογο. Γι' αυτό θα θέλαμε και μετά την παρουσίαση αυτή των θέσεων κλπ. Να ακολουθήσει ένας διάλογος ή διευκρινήσεις κλπ. Γιατί πιστεύουμε ότι αυτή είναι η δημοκρατία, να υπάρχει ένας προοδοτικός διάλογος. Θα ήθελα εδώ να αναφέρω, θα πρέπει να λάβει υπόψη κανείς, ότι οι άλλες δύο παρατάξεις, αυτό που παρουσιάζουν σαν πρόγραμμα θέσης, είναι ένα τετρασέλιδο, το οποίο οι δύο σελίδες αφιερώνονται στις φωτογραφίες του υποψήφιου Δημάρχου και των υποψήφιων συμβούλων. Στο δε πρόγραμμα στη θέση είναι γενικός και αορίστος. Δηλαδή δεν μπορώ να το αντιπαρέχω αυτό για να μην κάνω κριτική. Αναφέρω για παράδειγμα, αποχετευτικό. Θα δώσουμε λύση στην Πάτμου, σε όλο το νησί, να μην υπάρχει πρόβλημα αποχέτευσης. Σε πολλά θέματα, δηλαδή, τα οποία είναι γενικόλογα. Δεν εμβαθύνονται, δεν μπαίνουν σε ειδικότερα θέματα και αυτό προφανώς το κάνουν στοχεύοντας στο να είναι και με τον αστιφύλακη και με τον χωροφύλακη. Δηλαδή, σε θέματα που πρέπει να συγκρουστεί κάποιος, αυτοί επιλεκτικά, για λόγους ψυχοθερικούς, δεν συγκρούονται και δεν λένε τίποτα. Λοιπόν, παρακάτω, θα ήθελα να αναφέρω σε ό,τι αφορά αυτές τις δύο παρατάξεις, ότι οι δύο άλλες αντίπαλες δημοτικές παρατάξεις επιδίδονται ειδικά το προεκλογικό αυτό διάστημα σε διάφορα ανέξοδα ευχολόγια και υποσχέσεις, ενώ και οι δυο τους μιλάνε με μια φωνή για τον τάχα έξυπνο νησί, για την ψηφιοποίηση, την πράσινη ανάπτυξη, την αξιοποίηση των διάφορων προγραμμάτων. Αγωνίζονται για το καλό του νησιού και εχθρός τους είναι τα τοπικά προβλήματα. Αυτό λένε. Τα βαπτίζουν τοπικά για να κρύψουν ότι πρόκειται για λαϊκά προβλήματα, αποτελέσματα μιας διαχρονικά αντιλαϊκής κυβερνητικής πολιτικής. Αυτή την πολιτική υπηρετούν με ζήλο, τη διαχειρίζονται και φιλοδοξούν να διαχειριστούν με το φερετζέ του δίθεν ανεξάρτητου, του δίθεν ακομμάτιστου, του τάχα αυτοδιοικητικού που ενδιαφέρεται για το καλό του τόπου ώστε να ξεγελούν το λαό. Σε αυτή τη ρότα βαδίζουν και οι δύο αυτές παρατάξεις. Η κάθε μία αποτελεί την άλλη όψη του ιδίου νομίσματος. Μια ματιά στη συγκρότηση των δύο ψηφοδελτίων θα πείσει τον κάθε δύσπιστο λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία. Οι μεταγραφές, οι προσχωρήσεις και οι δίθεν ανεξαρτοποιήσεις των υποψηφίων συμβούλων τους σηματοδοτούν, δειγματίζουν και επιβεβαιώνουν πανηγυρικά την ανυπαρξία και τη διαφορετικότητά τους. Αυτό τους ενώνει και τους ομαδοποιεί σε δίθεν ανταγωνιστικούς πόλους, είναι η δυνατή συμπολιτική ουσία των προσωπικών φιλοδοξιών, των αλληλεξαρτήσεων σε πολλά επίπεδα, των προσδοκιών υλοποίησης, υποσχέσεων κλπ. Η τεχνητή προεκλογική πόλωση βολεύει και εξυπηρετεί και τις δύο αυτές παρατάξεις, γιατί εν της πράγμαση δεν υφίσταται καμία διαφορά μεταξύ τους στην αντιμετώπιση και τον χειρισμό των διάφορων θεμάτων καθώς και των καταστάσεων. Η τεχνητή διαφορετικότητα καθώς και η δίθεν όψηση βοηθά την περαιτέρω αλίευση ψήφων. Γι' αυτό και δεν λένε πως ταυτίζονται στην αντιλαϊκή κατεύθυνση στα κύρια και βασικά ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του Δήμου και τη ζωή των εργαζομένων του λαού. Λοιπόν, εδώ πέρα θα ήθελα να προσθέσω ότι αν δει κανείς παρακολουθήσει τις καταγεγραμμένες αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων αυτή την τετραετία, θα δει ότι όλοι αυτοί οι οποίοι τώρα έχουν βγει στα μετερίζια και βάλουν
ο ένας τον άλλον. 95 με 97% των αποφάσεων θα ψηφίσαν όλοι μαζί. Δηλαδή, ενώ τώρα δημιουργείται μία τεχνητή πόλωση με διαγνώητους λόγους, ούτως ώστε να αλλιεύσουν ψήφους. Και επίσης μπαίνουν στη θέση ότι θα πρέπει ο λαός, ο κόσμος, οι δημότες να αποφασίσουν για τον έναν ή τον άλλον. Εμάς μας θέλουν και μας θεωρούν ότι πρέπει να είμαστε στο περιθώριο. Πιστεύω ένας που έχει κρίση και λοιπά και αν δει όλα αυτά τα γεγονότα που έχουν εξελιχθεί κατά την περίοδο, έστω την πρόσφατη, του 2019-2023, θα καταλάβει ότι αυτή είναι ένα και το αυτό. Δεν θα πρέπει δηλαδή να παρασυρθεί στο επίπεδο ότι θα υπάρξει κάποια, αν εκλεγεί μία ή άλλη παράταξη, ότι θα υπάρξει μία τέτοια κοσμοϊστορική αλλαγή. Τίποτα δεν θα είναι, θα είναι μια συνέχεια της ίδιας κατάστασης και το πιο πιθανό είναι ότι θα υπάρχουν πάλι προσαρτήσεις, ανεξαρτητοποιήσεις κλπ. Αλλά πάντα στην ίδια ρότα. Ένα άλλο, υπάρχει σε όλο αυτό, πιστεύουμε εμείς ότι υπάρχει άλλος δρόμος. Αυτό αποδείχθηκε και αυτά τα 4 χρόνια. Απέναντί του στάθηκε μόνο η λαϊκή συσπήρωση Πάτου. Μέσα και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο ανέδειξε τα αιτήματα, τις αγωνίες, τις διεκδικήσεις των μαζικών φορέων, των εργατικών σωματείων, των συνταξιωτικών οργανώσεων, του Κέντρου Υγείας Πάτου και των κατοίκων του Δήμου. Η λαϊκή συσπήρωση πήγε μπροστά για πολλά λαϊκά προβλήματα. Ήταν μαχητική αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση, την περιφέρεια και τη Δημοτική Αρχή. Πάλεψε για ασφαλείς ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες και φτηνά εισιτήρια για μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά, για απαλλαγή από τον ΦΠΑ, βασικό τροφίμο μονοκαιριτών πρώτης ανάγκης, πίεσε για την καταβολή του μεταφορικού ισοδύναματος, συμμετείχε και βοήθησε στις μεγάλες πανελλαδικές απεργίες και στις συγκεντρώσεις ενάντια στα αντιεργατικά νομοσχέδια, στους χαμηλούς μισθούς και συντάξεις, στην ακρίβεια, παλεύοντας σταθερά και ατελάντευτα υπέρ των δικαιωμάτων των εργαζομένων, των συνταξιούχων και των μικροεπαγγελματιών και της νεολαίας. Η λαϊκή συσπήρωση Πάτμου κατά την τετραετία 2019-2023 αντιστάθηκε και έθεσε πάντα επιτακτικά το αίτημα για δραστική μείωση των τιμολογίων του νερού, καθώς και για τα τέλη αποχέτευσης, καθαριότητας και φωτισμού. Ποτέ δεν ψήφισε καμιά αύξηση των τιμών του νερού, της αποχέτευσης κλπ. Χωρίς ανταπόκριση μείωση των τιμών αυτών, καθώς και τις ατέλειες όπως και αντίστοιχες εκτόσεις για κοινωνικές ομάδες, οικογένειες, καθώς και για άτομα που λόγω δύσκολης κοινωνικο-οικονομικής τους κατάστασης έχρισαν και χρήζουν τις ανάλογες αντιμετώπισης. Θα πρέπει εδώ να σημειώσω ότι εγώ το έβαλα σε κάθε φορά που γίνεται συζήτηση του προϋπολογισμού, το έβαζα επιτακτικά το θέμα και ίσως είναι και από τους λίγους δήμους στη χώρα που αυτές οι, που ενώ προβλέπονται και από τον νόμο να υπάρχουν για ειδικές κοινωνικές ομάδες, αμαία, μονογονεϊκές οικογένειες, απόρους κλπ. Ανάλογα τιμολόγια μέχρι και αγγέλια. Εδώ πέρα ποτέ υπήρχε μία μόνιμη αποδόσα ότι δεν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, είναι πολύ λίγοι, κατά συνέπεια δεν πρέπει να ασχολούμαστε με αυτό. Και ούτε ακόμα έχει θεσπιστεί κάτι ανάλογο. Επίσης παλέψαμε και πιέσαμε και συνεχίζουμε να πιέζουμε για την πραγματοποίηση μια σειρά έργων υποδομής που θα κάνουν καλύτερη τη ζωή των κατοίκων και των επισκεπτών της Πάτου, όπως και των νησίτων, των Αρτίων και των Μαρακιού. Έγινε η φωνή των κατοίκων και των φιλοζωικών οργανώσεων για την κατάσταση που επικρατεί για τα αδέσποτα και στο Δήμο μας. Συνεχίζουμε μαχητικά. Η ελπίδα για το λαό βρίσκεται στην ενίσχυση της δύναμής του. Στο δίλημα τα κέρδη τους, οι ανάγκες μας. Και απαντάμε οι ανάγκες μας. Τώρα, σε επιμέρους θέματα, όπως εμείς τοποθετούμαστε και θα σας παρουσιάσω περιληπτικά μερικά επιμέρους θέματα του προγράμματος μας. Δηλαδή για την οικονομική πόρη, οικονομική πολιτική. Αυτό οι άλλες παρατάξεις δεν λένε τίποτα από αυτού. Εμείς διατηρούμε άμεσα, είναι σημαντικό αυτό, την επιστροφή των παρακρατημένων από τις κυβερνήσεις και από τη σημερινή
πόρων για την τοπική διοίκηση. Πανελλαδικά παλιά και νέα παρακρατημένα μετριούνται σε δισεκατομμύρια ευρώ. Απαιτούμε τη θεσμοθέτηση στα πλαίσια του κρατικού προϋπολογισμού σταθερού ποσοστού στο 10% του προϋπολογισμού για την τοπική διοίκηση που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες των Δήμων. Σήμερα δίνεται περίπου το 2,5%. Δηλαδή αυτό είναι σημαντικότατο και έχει να κάνει και με τα ανταποδοτικά τέλη, τα τέλη καθαριότητας, νερού κλπ. Γιατί η φιλοσοφία των κυβερνήσεων κλπ. Είναι ότι αν αυξάνει το κόστος παραγωγής να μετακυλείται στο λαό, στους δημότες και αυτό γίνεται. Εκτός το τελευταίο έτος που δεν έγινε αυτό για λόγους προεκλογικούς. Ενώ με το να υπάρχει μέσα από το κρατικό προϋπολογισμό χρηματοδότηση, το οποίο πρέπει αυτό να διεκδικηθεί σε πανελλαδικό επίπεδο του 10%, σημαίνει ότι πολλά πράγματα θα είναι διαφορετικά. Τελικά, στα βασικά θέματα που απασχολούν, μας απασχολούν και τους συμπολίτες μας, στην ίδρυυση, όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα από τα θέματα της ίδρυυσης, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, ειδικά τώρα τον Ιούλιο-Αύγουστο το ζήσαμε, αρκετοί από εμάς, δηλαδή υπήρχαν περιοχές που έκανε και 20 και μέρες και ένα μήνα κοντά να δοθεί νερό, ή άλλες 12 μέρες. Και αυτά όλα οφείλονται στο ότι χρόνια τώρα, δεν είναι κάτι ένα πρόβλημα το οποίο προέκυψε τώρα, αλλά δεν υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός και από την κεντρική κυβέρνηση, αλλά και από τους Δήμους, αλλά και το Δήμο το συγκεκριμένο, για το νερό. Δηλαδή, φτάσαμε σε επίπεδο να νιώθουμε ευτυχισμένοι και ικανοποιημένοι να έχουμε νερό κάθε 5-6 μέρες και να αποτελεί αυτό είδηση. Ενώ υπάρχουν άλλες περιοχές της χώρας μας που η διακοπή νερό για 2 ώρες εκεί αποτελεί είδηση. Υπάρχει συνεχή ροή ύδατος και εξυπηρέτηση του κόσμου. Ένα άλλο σημαντικό θέμα στο κομμάτι της ίδρυυσης είναι η ποιότητα του νερού. Η ποιότητα του νερού, εγώ έχω δει και μου έχουν φέρει κιόλας οι συνδημότες μου, μπουκάλια νερό από τη χώρα, το οποίο έχουν το χρώμα του τσαγιού. Και όχι για περιοδικά, όχι για μια στιγμή, για διάφορες χρονικές στιγμές. Δηλαδή αυτά δεν ελέγχονται, είναι σημαντικά θέματα. Ξέρω ανθρώπους που έχουν βάλει νερό στις δεξαμενές τους και μετά τις άδειασαν εντελώς και παίρνουν θητεία. Είναι σημαντικά. Βέβαια, η Δημοτική Αρχή επέρεται ότι εγκαθιστώντας ένα πρόγραμμα τηλεμετρίας, το οποίο σημειωτέων έχει ένα κόστος 4.600.000, με αυτό θα λυθούν όλα τα προβλήματα. Το οποίο είναι αφελή σκέψη και αυτά τα χρήματα, τα 4.600, θα δίνει ο ελληνικός λαός. 4.600.000 δεν είναι μικρό ποσό. Και δυστυχώς δεν υπάρχει ένας προγραμματισμός από την κεντρική εξουσία, δηλαδή να δουν για νέες γεωτρήσεις, για αφαλατώσεις, οι οποίες ένα άλλο θέμα της αφαλατώσεις εγκατέστησαν όπου να είναι, χωρίς απαραίτητες άδειες, με υπορρύπανση, με χίλια δυο προβλήματα, με ρύπανση και του όρμου του Φωκλακά. Τώρα, βέβαια, αυτά δεν μπορούμε να τα αναλύσουμε και να τα αναφέρουμε μέσα στα πλαίσια μιας τέτοιας ομιλίας και συζήτησης. Πάντως είναι σημαντικά θέματα, τα οποία πρέπει μια δημοτική αρχή να εσκύψει και να δώσει λύσεις. Το οποίο αυτό εμείς δεν το βλέπουμε. Τουλάχιστον από αυτούς οι οποίοι θέλουν και πέρονται ότι θα είναι η νέα δημοτική αρχή και θα δώσουν λύσεις σε όλα. Αυτό φαίνεται εξάλλου μέσα από το πρόγραμμά τους με την προκυρότητα που διατυπώνουν τις θέσεις τους. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι η αποχέτευση, ο βιολογικός, κάθε τόσο έρχονται στην επικαιρότητα και να μην θέλει να ασχοληθεί κανείς, το βιώνει. Δηλαδή, εγώ που καθημερινά περνάω είτε πηγαίνοντας στο σπίτι μου, είτε πηγαίνοντας για το γραφείο από την περιοχή εδώ, την παραλιακή περιοχή,
θέλοντας και μην το βιώνω με τις διάφορες οσμές και ο κάθε συμπολίτης μας και οι τουρίστες κλπ. Τώρα εκεί πέρα υπάρχουν μεγάλα διαχρονικά προβλήματα με τις συνδέσεις, τις αυθαίρετες που αποχετεύσεις είναι αποδεδειγμένο συνδεόταν με την ανοχή των δημοτικών αρχών και πολλών άλλων στα όμβρια ύδατα, χιλιαδιό. Και τα οποία αυτά ακόμα η Δημοτική Αρχή αναφέρεται ότι θα τα λύσει με τα έργα και όλα αυτά. Είναι χαρακτηριστικό, όταν μιλάμε για το αποχετευτικό, ότι θυμάμαι όταν είχα πρωτοέρθει στην Πάτμο, η δεκαετία του 80, και ήταν δημοτικές εκλογές 1986. Και θυμάμαι τότε οι δύο κυρίαρχες παρατάξεις, και την κυρία Τρίτη Μικρή, και τότε ο κύριος Βόλου είναι από ψήφιση του Τρίτη, απλό σύμβουλο δηλαδή. Έλεγαν ότι το αποχετευτικό του Γρήγου το έχουν ζημένει, ούτε λίγο το πολύ. Ήταν θέμα χρόνου. Αυτό τώρα έγινε μία μελέτη, η οποία κάθε χρόνο έχει καταδείξει ανέκδοτο να επικαιροποιείται. Έτσι λέγεται στην ορολογία. Επικαιροποίηση της μελέτης του Γρήγου. Επικαιροποίηση της μελέτης του Γρήγου. Ο Γρήγος έχει αλλάξει άρδη. Και όλο αυτό υπάρχει στην υποσχεσιολογία. Είναι χαρακτηριστικό. Δηλαδή μια άτρος τουριστική περιοχή του νησιού να προσμένει πόσα χρόνια κάτι που θα έπρεπε να γίνει από τη δεκαετία του 1980, αν είμαστε το 2023, για να μην έχει γίνει τίποτα. Και όλα αυτά βέβαια δεν μπορούμε να πούμε ότι φταίνε αυτό, να δώσουμε το φταίξιμο μόνο στις δημαρχίες, τέλος πάντων, στις δημοτικές αρχές και μόνο. Πρέπει να δώσουμε και στις κεντρικές κυβερνήσεις, αλλά και στις δημοτικές αρχές, οι οποίες ο ρόλος τους είναι και τώρα, είναι ο ρόλος του υπαλληλίσκου, του σφάξε με πασά μου να γιάσω. Σε αυτή τη λογική κινούνται. Και ευχαριστούν και πέφτουν γονιπετής στο Περιφερειάρχη κλπ. Δηλαδή, για παράδειγμα, έγινε τώρα το έργο των αφαλατώσεων. Καλώς έγινε, καλές είναι. Των αφαλατώσεων, συγγνώμη, των ασφαλτοστρώσεων. Καλές είναι. Αλλά δεν είναι κάτι τρομερό, είναι μια ανάγκη του καιρού. Δεν μπορούμε να πανηγυρίσουμε δηλαδή για το που έγινε το αυτονόητο και να κάνουμε τεμενάδες στο κάθε περιφερειάρχη, στο κάθε υπουργό ή στην κάθε κυβέρνηση γιατί έγινε το αυτονόητο. Σε όλα αυτά τα χρήματα που γίνονται αυτά είναι χρήματα δικά μας, είναι του ελληνικού λαού, των πιο απλών ανθρώπων κλπ. Που συμβάλλουν στον κρατικό κορβανά. Δεν μπορούμε δηλαδή να μένουμε. Πρέπει να, αντί να είμαστε επέτες, να πάμε στην απέτηση, όχι στην επαιτία, στην απέτηση. Άλλα σημαντικά θέματα που εμείς καταπιανόμαστε μέσα στο πρόγραμμά μας και τα οποία δεν διεκδικούμε, τα οποία στις απόψεις που εκφράζουμε και στις θέσεις, δεν διεκδικούμε το αλάθητο του Πάπα. Γι' αυτό είμαστε και ανοιχτοί να ακούσουμε και τις απόψεις σας, αλλά και μελλοντικά. Είναι το πρόβλημα που υπάρχει με το χιτί, με τα χωματερή, την παράνομη, την αποκομιδή, τη διαχείριση των απορριμμάτων. Αυτά είναι σημαντικά θέματα τα οποία εμείς τα βλέπουμε αυτά να λύνονται μέσα και σε επίπεδο περιφέρειας αλλά και κεντρικής διακυβέρνησης, όχι από ιδιώτες, αλλά με ένα προγραμματισμό από την κεντρική κυβέρνηση και να υπάρχει ο δημόσιος χαρακτήρας. Δηλαδή, να μην εμπλέκονται οι ιδιώτες. Πιστεύουμε, γιατί οι ιδιώτες, με τους ιδιώτες γίνονται διάφορα παιχνίδια σε οικονομικό τομέα και ενώ αν είναι στη ρότα να εμπλέκεται το δημόσιο και ο Δήμος με εργαζόμενους, με προσλήψεις προσωπικού κλπ. Θα είναι πολύ διαφορετικά. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω, να κάνω και μια παρένθεση. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι οι εργαζόμενοι του Δήμου, ότι είναι σημαντικό αυτό, ότι οι άνθρωποι δεν έχουν τα μέτρα ατομικής προστασίας. Δεν τα παίρνουν. Πολύ προφανώς
βάζουν χρήματα από την τσέπη τους να πάρουν για τη διαφύλαξή τους. Μετά δεν υπάρχει τεχνικός ασφαλείας, δεν υπάρχει γιατρός εργασίας. Αυτά έπρεπε και η κεντρική, είναι σημαντικότατα θέματα. Δηλαδή και η κεντρική κυβέρνηση να μεριμνά. Και όχι να λέμε και να υπερόμαστε ότι, ξέρω εγώ, στο κέντρο υγείας έχουμε γιατρούς και οι γιατροί εργασίας από πού θα έρθουν, από το πουθενά. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό. Επίσης τα οχήματα, εδώ είναι μια παρένθεση, τα οχήματα του Δήμου, το οποίο είχε αναδειχθεί και σε παραδοσιακό επίπεδο, ότι είναι επικίνδυνα. Θυμάστε, είχε γραφεί ότι είναι με τα ελαστικά που έχουν και άλλα μηχανικά και λοιπά προβλήματα, δημιουργούν κινδύνους για τους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά και για εμάς τους ίδιους ή τους επισκέπτες, τους τουρίστες κλπ. Σε τέτοια κατάσταση που βρίσκονται. Εδώ πέρα είναι σημαντικό στοιχείο. Θα πρέπει η Δημοτική Αρχή να τα δει αυτά τα πράγματα, η οποιαδήποτε Δημοτική Αρχή, τα οποία περνάνε στην πορεία του χρόνου και κανείς δεν ασχολείται. Επίσης, εμείς ενδιαφερόμαστε ως παράταξη, υπάρχει μια μεγάλη ειδοποιώς διαφορά και για θέματα τα οποία, δηλαδή για την υγεία, δεν μένουμε αμέτωχοι. Στα θέματα της υγείας, για το κέντρο υγείας, πιστεύουμε, αν και τώρα ο ένας υποψήφιος δήμαρχος επέρεται ότι τα έχει κάνει όλα αυτά, το οποίο είναι ψευδές και αναλυθές εντελώς, και δηλαδή αν δει κανείς τις ισχύωσες διατάξεις για τη Διοικούσα Επιτροπή των Κέντρων Υγείας και τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του Προέδρου και των μελών στις Διοικούσες Επιτροπές. Αυτοί έχουν αυστηρά εισηγητικό ρόλο. Αυτά που λέει ο υποψήφιος δήμαρχος, τέλος πάντων, είναι γνωστός ποιος είναι. Ότι έφερε και παρουσιάζεται σαν να γίνονται μεταγραφές ποδοσφαιρικές, αγκαλιά με τον ένα γιατρό ή τον άλλον, ότι τον έφερε κλπ. Αυτά δεν είναι αληθή. Δηλαδή η αποστολή της Διοικούσας Επιτροπής και του Προέδρου είναι να καταγράφει και να αναφέρει τα προβλήματα στην πιο παράλληλη υπηρεσία, που είναι η υπηρεσία η δεύτερη ΥΠΕ, και αυτοί να μεριμνούν για την επάδοση με ιατρικό προσωπικό, νοσηλευτικό προσωπικό κλπ. Δηλαδή, ούτε λίγο το πολύ, εδώ πουλάνε φύκια για μεταξωτές κοντέλες. Αυτά στα θέματα υγείας. Τώρα για τα αμαία, για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, σε γενικότερο βαθμό είναι ότι υπάρχει μία αδιαφορία, όχι μόνο στο νησί της Πάτμου, αλλά σε γενικότερο επίπεδο. Οπότε καν υπάρχει, πώς θα καταγραφούν κιόλας όταν δεν υπάρχουν κοινωνικές υπηρεσίες και όλα αυτά. Δηλαδή, μπορεί να γίνονται κεντρικά προσπάθεια από την περιφέρεια, δεν ξέρω από πού, από την έδρα του νομού, αλλά αυτά θα πρέπει να υπάρχουν τέτοιες υπηρεσίες σε τοπικό επίπεδο. Είτε μέσα στο κέντρο υγείας, στο Δήμο οπωσδήποτε κλπ. Τώρα με τον πολιτισμό, αθλητισμό, όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα. Υπάρχουν και άνθρωποι μέσα στο συνδυασμό μας, οι οποίοι ασχολούνται με τον πολιτισμό, όπως ο Γιάννης, ο Μικέλης, και ο οποίος θα ξέρει πολύ καλύτερα από μένα στα θέματα του πολιτισμού. Ότι υπάρχουν προβλήματα, δηλαδή είμαστε σε πολύ πίσω παρακμής, σωστή φράση. Επίσης στον αθλητισμό, ότι υπάρχει ένα γήπεδο το οποίο είναι σε κακό χάλι, στίβος δεν υπάρχει. Υπάρχουν βέβαια κάποιοι άνθρωποι που προφανώς κάνουν φιλότιμες προσπάθειες, αλλά θέλετε να πω. Αυτό το κλειστό γυμναστήριο Πάτμου δεν γίνεται, ενώ από όσα γνωρίζουμε υπάρχει μελέτη κλπ. Επικαλούνται κυβερνήσεις ότι είναι μια μεγάλη δαπάνη και αυτό δεν το καταλαβαίνουν και εκεί πέρα πρέπει να στυλώσουμε τα πόδια μας και να φωνάξουμε ότι δεν θα πει μεγάλη δαπάνη. Δηλαδή αυτό το νησί, αυτός ο Δήμος δεν χρήζουν να έχουν ένα κλειστό γυμναστήριο. Θα πρέπει να υπάρχει απέτηση, δηλαδή διεκδίκηση και όχι επιλήψιμο
σας παρακαλούμε και κάντε το και θα πρέπει να γίνει νέο κύπελο, δηλαδή στάδιο της ουσίας να είχες γίνει. Τώρα άλλα θέματα, τώρα προσπαθώ να τα αναφέρω με κατά κάποιο τρόπο εντεγραμματικό, είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η ποιότητα ζωής. Στο περιβάλλον υπάρχουν πολλά θέματα, μάλιστα ένα σωματείο έθεσε πολύ καλά ερωτήματα σε εμάς τους υποψήφιους δημάρχους. Ο συγκεκριμένος υπόκαμπρος έθεσε πολύ καλά ερωτήματα, τα οποία διεθήκαμε να απαντήσουμε. Εγώ απάντησα, μάλιστα σεβόμενος το ότι τέτοιες ερωτήσεις για τέτοιες υποπρόσκαρτες, τις 40 νύχτες, για να έχουμε συνεχίσει την ημέρα που έδωσα. Και απάντησα με τον τρόπο μου, ότι αυτά που λέω είναι αλάθητα, αλλά απάντησα σεβόμενος αυτούς τους ανθρώπους. Αυτοί, από ό,τι γνωρίζω, οι άλλοι τέλος πάντων συνυποψήφοι, αυτό που έκαναν ήταν να τρενάρουν και στο τέλος να λένε δεν θα απαντήσουμε, θα κάνουμε αράμπη, και τέλος δεν απάντησαν. Το οποίο νομίζω το οποίο δεν είναι σωστό καθόλου. Όχι για να απαντήσουν και καλά στο σωματείο, αλλά δεν απάντησαν, πιστεύω, επιμελώς, γιατί δεν ήθελαν να σπάσουν αυγά, δηλαδή να πάρουν θέση σε διάφορα θέματα. Γιατί παίρνοντας θέση, θα προφανώς μπορεί να σίγουρα θα δυσαρεστούσαν κάποιους ψηφοφόρους, κάποιους μπορεί να ευχαριστούσαν, αλλά αυτό δείχνει ότι δεν είναι σωστή αυτή η συμπεριφορά και οι θέσεις να κρύβεσαι και να μην απαντάς και δεν απάντησαν. Τώρα αυτό τίθεται στην κρίση, πρέπει να τεθεί κανονικά στην κρίση όλου του πατμιακού λαού. Δηλαδή υπάρχουν θέματα περιβαλλοντικά που θα πρέπει κανείς να τα δει. Δηλαδή τα μονοπάτια, έχει γίνει μια καταγραφή, τα οποία μονοπάτια είναι, δεν είναι αυτά κάποια αυτά. Εμείς προτείνουμε μάλιστα να καταγραφούν τα μονοπάτια που δεν έχουν καταγραφεί, όχι μόνο εδώ, σε όλη την Ελλάδα και μέσα στο... με κωδικούς μέσα, όχι όπως οι δρόμοι, αλλά με κωδικούς μέσα στο κτηματολόγιο, ώστε να μην μπορούν να καταγραφούν. Ακόμα μονοπάτια που είναι σε ιδιωτικές εκτάσεις, να καταγραφούν και αυτά, ώστε να μην γίνουν μετά σαν να μην υπάρχουν. Για τους υδρότοπους είμαστε ότι πρέπει να υπάρχει μέρημα και προβλέπεται, δηλαδή από τον ίδιο τον νόμο, ενδιαφέρει και να πει για τους υδρότοπους, όπως είναι ο υδρότοπος ο πιο γνωστός τέλος πάντων στην Πέτρα, που εκεί πέρα, επειδή ασχολούμαι, το έφερε η μοίρα και η ζωή να είμαι και στο κτηματολόγιο, εκεί πέρα ο μισός υδρότοπος είναι σε ιδιώτες, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, εκεί πέρα έπρεπε να δράσει άμεσα. Θα μου πεις, θα τον κάνω δικό τους, ποτέ δεν ξέρεις. Ιδιώτες, δηλαδή, να έχουν το μισό υδρότοπο εκεί της Πέτρας, να έχει καταγραφεί στο κτηματολόγιο και το ελληνικό δημόσιο και ο Δήμος Πάρκου να σφυρίζουν αδιάφορα. Αυτά είναι σημαντικά θέματα, τα οποία πρέπει ή να πούμε για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα φωτοβολταϊκά, είναι σημαντικότατα θέματα. Υπάρχουν, αν υλοποιηθούν αυτά που έχουν αναρτηθεί στον υβριδικό χάρτη της ρυθμιστικής αρχικής ενέργειας, με ούτε λίγο το πολύ φαίνονται 13 φωτοβολταϊκά πάρκα, εκτός από τις ανεμοκινήτριες, θα είναι διάσπαρτη με τέτοια. Δηλαδή, μέχρι υπάρχει ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, βέβαια αυτά είναι επιχάρτου, έτσι δεν είναι. Αλλά ήταν, θα τα βλέπαμε. Το οποίο φτάνει μέχρι το νεκροταφείο εκεί, πιάνει μια πλαγιά ολόκληρη του Αγριολιμπαδιού. Αυτά νομίζω πρέπει να υπάρχουν παρεμβάσεις από μια δημοτική αρχή. Εγώ το είχα θέσει το θέμα. Μάλιστα τότε αφορμή στο θύσεις για να μην ευρωβάμε μόνο τα χέρια μας. Είχε γραφεί τότε κάπου το 20, αν δεν κάνω λάθος, στο Πάκτον Στάινς περί των φωτοβολταϊκών κλπ. Και ασχολήθηκα. Μάλιστα είχα κατεβάσει και ψήφισμα, το οποίο τους άρεσε μένει στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά θεώρησαν ότι έχει πολιτικό χαρακτήρα και το απέρριψαν. Είπαν ότι θα έκαναν νομικές παρεμβάσεις κλπ. Στην ΡΑΕ, γιατί αποφασίζει αυθαίρετα να δίνουν το φόρο κλπ. Τίποτα δεν έγινε από όλα αυτά.
Φτάσαμε τώρα άλλη θλιβερή ιστορία με τις δυο ανεμοδηγήτριες, αυτή την εταιρεία, η οποία ενώ είχε γίνει αγωγή από πλευράς του Δήμου και διεκδικούνται ούτε πολύ 700.000 ευρώ, χωρί να μου βάλουμε τόπους και λοιπά, γιατί εδόθηκαν αυτές το ακίνητο αυτό, το τμήμα αυτό του ακίνητου με χρυσιδάνιο, δηλαδή χρυσιδάνιο σημαίνει δωρεάν, και αυτή η εταιρεία κερδοσκοπούσε. Τώρα δεν είναι του παρόντος να επεκταθούμε τι είχε γίνει τότε. Η ουσία είναι ότι και πάλι ο Δήμος έρχεται τώρα και υπάρχει και απόφαση. Εγώ βέβαια δεν ψήφισα αυτό. Λοιπόν, πρώτα τουλάχιστον να λυθεί αυτή η οικονομική εκκρεμότητα, που είναι ένα σημαντικότατο ποσό. Δηλαδή είναι σαν να έχεις ένα σπίτι, να το νοικιάζεις για 20 χρόνια, να μην σου δίνει ο ενοικιαστής 20 χρόνια τα μισθώματα και μετά να σου λέει πάμε μπροστά και ξανακάνουμε σύμβαση. Και τα 20 χρόνια τι γίνεται. Δηλαδή ποιος θα το έκανε, αλλά κάποιοι προφανώς σκέπτονται ότι αφού είναι δημοτική περιουσία, δεν είναι δικιά μας περιουσία, κατά συνέπεια δεν νοιαζόμαστε. Όπως ένα άλλο για μένα ως ένα βαθμό σκάνδαλο είναι ότι το Τραγωνίσι, το οποίο είχε προσφύγει, έκανε η Μονή αγωγή κατά του Δήμου, βγήκε απόφαση και πέρασε στη Μονή. Και ο Δήμος, εκεί πέρα τότε αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή, απεφάσισε να μην ασκηθεί σε δεύτερο βαθμό έφεση κλπ. Παρόλο που υπάρχει και νόμος, ο 3800 του 1957, που προβλέπεται ότι δίνονται μια σειρά νησιά από το ελληνικό δημόσιο, από το ελληνικό κράτος στους Δήμους, αυτό το ξεπέρασαν οι δικαστές και όλα αυτά, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι ο Δήμος δεν πήγε σε δεύτερο βαθμό να ασκήσει έφεση κατά αυτής της αποφάσεως. Δηλαδή, και όχι ότι δεν και καλά θα κέρδισε, αλλά εδώ βάζω ότι δηλαδή το Δήμο στη θέση ενός φυσικού προσώπου ή νομικού, ενός ανθρώπου δηλαδή. Δεν θα πρέπει, όταν χάσει μια τέτοια περιουσία, ένα ολόκληρο νησί, να χρησιμοποιήσεις όλα τα μέσα, τα ένδυκα, για να υπερασπιστείς και αυτό που έχεις. Εδώ πέρα σφυρίζουν αδιάφορα, δεν ξέρω για ποιους λόγους. Λοιπόν, άλλα θέματα είναι ο τουρισμός, ότι αναγνωρίζουμε οπωσδήποτε ότι είναι η κύρια πηγή του εισοδήματος για το νησί μας, είναι ο τουρισμός. Αυτό όμως σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να σημαίνει ότι στο όνομα της ανάπτυξης των λίγων θα πρέπει να ισοπεδωθούν τα πάντα. Πρέπει να υπάρχει σεβασμός στο περιβάλλον, σεβασμός στον άνθρωπο, εξασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων. Θέλω να πω εδώ τώρα για τον τουρισμό, που άπτεται και του προστασίας του περιβάλλοντος κλπ. Υπάρχει, είναι πριν 1,5 χρόνο, 2, ίσως και λιγότερο, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς, μία απόφαση που πήραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, που εδώ πέρα, που είναι το ΠΡΟΚΑΤ, κτίριο των 50 τετραγωνικών μέτρων, εδώ στο περίπτερο από πίσω, για τη συνθήκη ΣΕΚΕ, μετά από πρόταση εισήγηση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Υπουργείου Εμπορικής Συναυτιλίας κλπ. Για τις ανάγκες της συνθήκης ΣΕΚΕ, να γίνει αυτό το κτίριο ΠΡΟΚΑΤ πάλι, 250 τετραγωνικά μέτρα, το οποίο εγώ δεν το ψήφισα. Και μάλιστα έγινε με συνοπτικές διαδικασίες, δηλαδή μέσα σε 5 λεπτά, επικαλούμενοι όλοι ότι υπάρχει ότι ο τουρισμός, το τουριστικό προϊόν, τα κουρασγερόπια, το ένα το άλλο, εγώ πρότεινα να δούμε εναλλακτικές λύσεις κλπ. Το οποίο πέρασε και όλοι ψήφισαν αυτό το θέμα. Ένα άλλο θέμα που θίγουμε είναι η μέρημνα για τα ζώα. Εδώ έχω να αναφέρω ότι αυτά τα χρόνια που είμαι ως Δημοτικός Σύμβουλος, πάντα στον προϋπολογισμό εμφανίζεται ένα κονδύλι 3.000 ευρώ για τα ζώα, δηλαδή ζωοτροφές κλπ. Το οποίο είναι ένα γελάς. Υπάρχουν συμπολίτες μας ή επισκέπτες, οι οποίοι
μερικοί από το εισιτέρημά τους, μερικοί έχουν και χρήματα. Δηλαδή έχουν μια, είναι σε μια καλή κατάσταση οικονομική. Διαθέτουν πολύ περισσότερα ο καθένας ατομικά. Δηλαδή αυτό το ποσό είναι ευτελέστατο. Και ούτε 3.000 δεν καταναλώνεται δηλαδή από πλευράς του Δήμου. Και υπάρχουν τρομερές ανάγκες σε αυτό το κομμάτι, σε ό,τι αφορά την μέρημνα για τα δέσποτα ζώα κλπ. Τι να πούμε, ότι δεν υπάρχει χώρος για αυτά τα ζώα που προβλέπεται του νόμου και μάλιστα μπορεί η Δημοτική Αρχή, όταν δεν έχει μέρημνα για αυτά, να διωχθεί και ποινικά. Τίποτα από αυτά δεν γίνεται. Ή ένα άλλο κομμάτι που είναι για μας πολύ σημαντικό, γιατί μέσα στο πρόγραμμά μας υπάρχει, υπάρχουν κοινωνικές ευαισθησίες για πόρους συμπολίτες μας κλπ. Που θα έπρεπε ένα κονδύλι που μπαίνει για τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης στο προϋπολογισμό πάντα για απόρους συμπολίτες μας, είναι μόνο στο ποσό των 3.000 ευρώ και το οποίο επί της ουσίας δεν υλοποιείται, γιατί παίρνει ο Δήμος, το οποίο είναι και παράδειγμα αυτό, από κάποιους οι οποίοι έχουν οικονομικό εισόδημα τέτοιο από το νησί προσφορές, δηλαδή σε χρήμα και αγοράζει κρέας κλπ. Και τα δίνει, το οποίο δεν είναι και σωστό. Αυτό που θα έπρεπε να γίνεται είναι διαδικασία μέσα από το Δήμο. Να δίνονται ανατακτά χρονικά διαστήματα, τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης κλπ. Βέβαια δίνονται κάποια, γιατί κάποιοι ξεγελούνται, ότι δίθεν δίνει ο Δήμος, είναι αυτοί που είναι στο πρόγραμμα ΤΕΒΑ, στο Ταμείο Επιστημιστικής Βοήθειας Απόρων. Αυτοί δηλαδή είναι ούτε λίγο το πολύ, παίρνουν και το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Το οποίο βέβαια αυτό έρχεται από την κεντρική κυβέρνηση και όχι σε τακτά χρονικά διαστήματα. Τώρα θέτουμε και μια σειρά άλλα θέματα, τα οποία είναι σημαντικότατα, δηλαδή σε θέματα υποδομών, υπηρεσιών, υποδομές, δηλαδή ότι δεν υπάρχει, δεν γίνεται τα σχολεία, για παράδειγμα. Το πιο νεότερο σχολείο, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι το Γυμνάσιο Λύκειο, το οποίο είναι της δεκαετίας του 80. Το δημοτικό είναι γι' αυτό πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες. Και δεν μπορούν να θεωρηθούν αυτά σύγχρονα. Δηλαδή, στο Γυμνάσιο Λύκειο, από ό,τι γνωρίζω, υπάρχουν αίθουσες, οι οποίες δεν είναι με τις προδιαγραφές για τη σημερινή εποχή. Εκεί πέρα θα έπρεπε να γίνει, μπαίνουν προβλήματα από πλευράς βέβαια αρχαιολογικής υπηρεσίας, να επεκταθούν οι αίθουσες, να βρεθεί τρόπος, να υπάρχουν αποφάσεις από πλευράς του ΚΑΣ κλπ. Ώστε να επεκταθούν οι αίθουσες, κατά τέτοιο τρόπο να μην βλάπτεται το όλο περιβάλλον, για να μπορούν οι μαθητές να είναι υποσύγχρονες συνθήκες. Ή ακόμα αυτό γινόταν χρόνια και γίνεται, δηλαδή να είναι ένας δάσκαλος σε δύο τάξεις και αυτό είναι αντιεκπαιδευτικό. Δηλαδή υποτίθεται ότι προχωράμε μπροστά, πρέπει πολλά πράγματα να αλλάξουν. Μέσα στο πρόγραμμά μας αναφερόμαστε και στους Αρκιούς και στο Μαράθι. Υπάρχουν και προβλήματα σε διάφορα επίπεδα. Ένα σημαντικό θέμα είναι και εδώ πέρα ψεύδεται η Δημοτική Αρχή. Δηλαδή, αναφέρει ότι έχει λύσει το πρόβλημα το ιδιοκτησιακό των αρχών, το οποίο είναι ψευδέστατο, δηλαδή για μερικούς μόνο έχει λυθεί. Υπάρχουν πολλοί άλλοι οι οποίοι έχουν ακίνητα, ήταν αρχιώτες, έχουν φύγει από τους αρχιούς κλπ. Και έτσι όπως έχει γιατί το νομοθετικό πλαίσιο, εξακολουθούν να έχουν πρόβλημα δηλαδή να αμφισβητούνται τα ακίνητά τους. Δηλαδή σε καμιά περίπτωση δεν έχει λυθεί και αυτό το πρόβλημα, ενώ ο Δήμαρχος διαχειρίσει ότι έχει λυθεί το πρόβλημα το ιδιοκτησιακό των αρχιών. Σίγουρα δεν έχει λυθεί. Τώρα τελειώνοντας και για να μην μακρηγορώ και γίνομαι και παρετός, σας καλώ όλους στις 8 Οκτώβρη
ότι να λάβουμε υπόψη ότι ψηφίζουμε για όλα. Ψηφίζουμε αυτούς που γνωρίζουμε από τη δράση και την αγωνιστική τους στάση και όχι τους γνωστούς, τους εισαγωγικά, που θα μας ξεχάσουν την επόμενη των εκλογών για να συνεχίσουν τον αντιλαϊκό τους έργο. Παρουσιάζοντας όλα αυτά και πιστεύω και μέσα από τη δράση μας, μέσα στη δημοτική, στο Δημοτικό Συμβούλιο κλπ. Βγαίνουμε μπροστά και σας ζητάμε την ψήφο σας. Πιστεύουμε ότι αυτή η ψήφος θα έχει μια ξεχωριστή σημασία υπό την έννοια ότι είμαστε πολύ διαφορετικοί, και αυτό είναι μια πραγματικότητα, από αυτούς οι οποίοι αυτές εντός εισαγωγικών ή εκτός της κυρίαρχης παρατάξης, οι οποίοι ζητάνε την ψήφο και επί της ουσίας είναι ένα και το αυτό. Και αυτό θα αποδειχτεί πολύ σύντομα ότι είναι ένα και το αυτό. Και γι' αυτό και πάλι πιστεύουμε να μην κάνετε το λάθος και μπείτε στη διαδικασία, απευθύνομαι όχι σε εσάς προσωπικά, σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πατμιακό λαό, στη διαδικασία της επιλογής του μη χείρον βέλτιστον ή ότι αντιπαθώ αυτόν που είναι υποψήφιος δήμαρχος και ο άλλος είναι καλύτερος. Και, δηλαδή αυτά τα κριτήρια πρέπει να φύγουν. Πρέπει να μπει το κριτήριο να επιλέξετε τη δική μας παράταξη, η οποία είναι κάτι το πολύ διαφορετικό. Πιστεύω ότι θα πρέπει ο καθένας να πάρει και αυτό το πρόγραμμα και να μπορέσει να το μελετήσει και να δει και τα άλλα προγράμματα, έστω από τη μορφή που έχω τον άλλο παρατάξιο, και να καταλήξει τα ανάλογα συμπεράσματα. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, θέλει η κυρία Πεσματζόγλου να μιλήσει, είναι υποψήφια, και όσοι δεν την ξέρετε, μαζί μας στη Λαϊκή Συσπήρωση. Μας έκανε την τιμή να είναι μαζί μας και την ευχαριστούμε πολύ και μπορεί να έχει το λόγο. Απλά εγώ να πω ότι εγώ συμπορεύομαι με τον Παναγιώτη Βέργο. Είμαι ακτιβίστρια για θέματα περιβάλλοντος εδώ και 15 χρόνια. Και ο λόγος που συμπορεύομαι με τη Λαϊκή Συσπήρωση είναι ότι πιστεύω ότι ο Παναγιώτης Βέργος είναι ο μόνος στον Δήμο που αναφέρεται και μπορεί να προωθήσει ορισμένα θέματα πολύ σημαντικά για το περιβάλλον, το οποίο με απασχολεί πάρα πολύ. Αυτό ήθελα. Κάτι για τον πολιτισμό και λοιπά. Ναι, εντάξει, τα πολιτιστικά αυτή τη στιγμή στο νησί βρίσκονται πολύ υπό του μηδενός και από όλες τις απόψεις, από εγκαταστάσεις, από που δεν υπάρχουν, από βοήθεια του Δήμου προς τους συλλόγους και αυτά που προσπαθούν να δείξουν κάτι καλλιτεχνικό ή να διδάξουν στα παιδιά κάτι καλλιτεχνικό. Εγώ ένιωσα ότι είναι η στιγμή που δεν μπορώ πια να κάθομαι και απλά να τα βλέπω όλα αυτά και να μην κάνω κάτι. Εννοείται δεν θα μπορούσα να ήμουν με καμία από τις δύο άλλες παρατάξεις και εννοείται θα ήμουν με τον Παναγιώτη, γιατί ευτυχώς υπήρχε αυτό που βλέπαμε τα δημοτικά συμβούλια και όποιος κάτσει και δει τα δημοτικά συμβούλια. Εντάξει, εγώ δεν άντεξα να τα δω όλα, γιατί μερικά ήθελα να σπάσω τον υπολογιστή. Άμα δει, θα δει ότι η μόνη περιστατωμένη, λογική, μορφωμένη φωνή εκεί μέσα ήταν το Παναγιώτη. Δεν θα μπορούσα να είμαι με κάποιον άλλον και γι' αυτό το επέλεξα. Τώρα μπορούμε όποιος θέλει ερωτήσει, τοποθετήσεις, να πάρει το λόγο. Σταματά. Και να μας πει.